η NASA εκτόξευσε τον διαστημικό ανιχνευτή Europa Clipper στα πλαίσια μιας αποστολής για τον εντοπισμό σημαδιών εξωγήινης ζωής σε ένα από τα παγωμένα φεγγάρια του Δία, την Ευρώπη. Το διαστημικό σκάφος Europa Clipper εκτοξεύτηκε χθες από το ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Η αποστολή ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω του τυφώνα Μίλτον που έπληξε την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Το Europa Clipper θα διανύσει 1,8 δισεκατομμύρια μίλια για να φτάσει στο φεγγάρι Ευρώπη. Αναμένεται να φτάσει γύρω στο 2030, αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αναμονή αξίζει τον κόπο, αφού μπορεί να ανακαλύψει πράγματα που μπορεί να αλλάξουν όσα γνωρίζουμε για τη ζωή στο ηλιακό μας σύστημα. Αν ανακαλύψουμε ζωή τόσο μακριά από τον ήλιο, θα δούμε μια ξεχωριστή προέλευση της ζωής σε σχέση με αυτή στη Γη. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θα σήμαινε ότι η ζωή είναι πολύ συνηθισμένη. Η Ευρώπη βρίσκεται 628 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και είναι λίγο μεγαλύτερη από το φεγγάρι μας. Ο παγωμένος φλοιός του φεγγαριού του Δία έχει πάχος έως και 25 χιλιόμετρα και από κάτω θα μπορούσε να υπάρχει ένας τεράστιος ωκεανός αλμυρού νερού. Ίσως υπάρχουν και χημικές ουσίες που είναι τα συστατικά για απλή ζωή. Οι επιστήμονες σκέφτηκαν για πρώτη φορά ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποια μορφή ζωής στη δεκαετία του 1970, όταν εντόπισαν παγωμένο νερό μέσω ενός τηλεσκοπίου. Τα διαστημόπλια Voyager 1 και 2 κατέγραψαν τις πρώτες κοντινές εικόνες και στη συνέχεια, το 1995, το διαστημόπλιο Γκαλιλαίο της NASA πέταξε δίπλα από την Ευρώπη, τραβώντας κάποιες ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Έδειξαν μια επιφάνεια γεμάτη με σκούρες, κοκκινοκαφέ ρογμές, που μπορεί να περιέχουν άλατα και ενώσεις θείου που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble έχει από τότε τραβήξει κι άλλες φωτογραφίες, που δείχνουν κάτι σαν νέφη νερού, που εκτινάσονται 160 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Ευρώπης. Τώρα οι επιστήμονες ελπίζουν ότι το Europa Clipper της NASA θα χαρτογραφήσει σχεδόν ολόκληρο το φεγγάρι. Μάλιστα, το διαστημικό σκάφος είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό εργαλείο λέιζερ που θα βλέπει μέσα από τον πάγο. Αυτό το εργαλείο έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ανταρκτική και οι επιστήμονες ελπίζουν ότι οι συνθήκες του φεγγαριού δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του. Η αποστολή Europa Clipper είναι μόνο ένα βήμα στο μακροπρόθεσμο σχέδιο της NASA για την εξερεύνηση αυτού του ενδιαφέροντος φεγγαριού. Καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε αυτό το συναρπαστικό φεγγάρι, μπορεί επιτέλους να απαντήσουμε σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που μας έχουν απασχολήσει εδώ και αιώνες. Είμαστε μόνοι στο σύμπαν.